Πάμε τώρα στον πραγματικά μεγάλο νικητή του Survivor, του φετινού Survivor, που δεν είναι άλλος από τον... Λιοντάφυλλο, φυσικά, ο οποίος μονοπόλησε και χτες το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά και του παιχνιδιού. Ο Γιαννός ήταν με κομμένη την ανάσα, τι θα πει. Το είπε. Και το είπε, παιδιά. Τι είπες, Λιοντάφυλλο, πάλι. Γιώργο, ερωτευμένος. Ξέρω, γιατί ρωτούν οι δημοσιογράφοι γενικά αν έγινε κάτι στις παραλίες, κάτι... Κάτι ερωτικό, να το πω ρε παιδιά ή όχι. Αν είναι ακατάλληλο, όχι. Δεν έχει όχι ρε φίλε, δεν θα το πω με ακατάλληλο τρόπο. Ναι, σε είδα και πριν. Ναι. Αλλά αφού δεν θέλω όλος ο κόσμος, δεν το λέω. Θέλετε να μάθετε ποιος έκανε τι με ποιον. Όντως τώρα. Άρα, τι τσομπόλιδες που στάρετε. Μικές κόσμο, μικές κόσμο. Να το πω. Είναι... Τριαντάφυλλε. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Πρόσεξε. Ήμουν σίγουρος ότι θα μαζευτείς τελευταία στιγμή. Δεν θα το πω, αλλά... Δεν θες να το πεις. Πάντως, πολύ καλά παιδιά και πέρασα ωραία μαζί τους όταν ήμασταν στη τελευταία ομάδα. Ήταν ο Άλεξ με την Ελευθερία. Φιλάκια, γεια σας. Να μιλήσω εγώ για τον Καλλίδη, Γιώργο, γιατί αυτά είναι προσωπικά. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Πάνω Καλλίδη. Να σου πω. Κάθε φορά που σε διακόπτει, ναι, κάτι θέλει να πετάξει μια βόμβα και να συνεχίσει. Ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω. Σ' ακούμε, ναι, μια χαρά. Ναι, πλάκα έχει. Νόμιζα θα πει κάτι σε σχέση με αυτά που έλεγα και τελικά έδωσε ποιοι κανένα σεξ. Τι δεν είπες κάτι. Ντροπή. Το είπε, παπαγάλος. Ντροπή. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Γιατί διαφωνείς? Γιατί άφησε ένα υπονοούμενο. Αυτός που είπε ήταν ο Καλλίδης. Όχι, είπε ονόματα. Μετά είπε ονόματα στην ίδια φράση, έκανε καλά μαζί του. Ναι, αλλά έκανε παύση, είπε ονόματα και είπε φυλάκια. Τώρα, εντάξει, αυτό ήταν ντροπή και έσχος. Άλλο την πλάκα που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας και άλλο να βγαίνουμε στον τηλεοπτικό αέρα, γιατί πίσω από όλους μας υπάρχουν και οικογένειες. Και πρέπει λίγο να τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί τα ξεχνάμε. Και γενικά όταν κρίνουμε οποιονδήποτε, ξεχνάμε ότι πίσω υπάρχει μια οικογένεια και βλέπει και στεναχωριέται. Αλλά όπως και να έχει, η ελευθερία δεν ήταν να πειράζεται τόσο νομίζω πολύ. Ότι δεν ξέρω αν το πήρε λίγο, την στιγμή. Έπιασε λίγο σε μια κατάσταση που δεν μπόρεσε να καταλάβει ακριβώς τι υπόθηκε. Δηλαδή, δεν καταλάβαινε. Μα υπονοούμενο ήταν, δεν ήταν. Ήταν ειδικά υπονοούμενο. Ναι. Εκείνη δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί. Δηλαδή, λέει τώρα, να απαντήσω, θα πρέπει να απαντήσω σοβαρά και να επιβεβαιώσω ή όχι αν έχει συμβεί. Να χαμογελάσω, μπορεί να τα αφήσω να πλανάτε στον αέρα και χωρίς να υπάρξει επιβεβαίωση. Πάντως, άβολο πάρα πολύ. Μα τελικά δεν αφορά και αυτή η πληροφορία. Αυτό. Δηλαδή, πες μου, Διονυσία μου, ενδιαφέρει κάποιον τηλεθεατή, αυτή που το είδανε ή εμείς τώρα, εάν... Συγγνώμη, γελάω μόνη μου, χαζί μόνη μου. Λοιπόν, ενδιέφερε κάποιους ανθρώπους και συναδέλφους, Ελένη μου, δικούς μας ανθρώπους. Αυτά είναι που τα λέμε στο καφέ, που τα συζητάμε λίγο έτσι. Να πάρω το τηλέφωνο, να τα πούμε, έλα καλέ. Εμένα άλλο μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος. Αυτό που επιβεβαίωσε ο Καλλίδης. Όχι, αν έγινε, πώς έγινε. Α, δεν ξέρουμε τώρα το τεχνικό σωμάτι. Όχι, θα σας πω τον λόγο. Πες μας πώς έγινε. Γιατί το πρώτο δίμηνο, το πρώτο τρίμηνο, δεν έχεις καμία τέτοια διάθεση, ορμή, οτιδήποτε. Δεν ξέρεις οι άλλοι πώς είναι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Πρώτη εβδομάδα. Σας το λέω εγώ, τρεις μήνες δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει. Ούτε στην αρχή. Ποτέ στο τρίμηνο πάνω. Στο δικό σας Survivor υπέπεσε κάτι παρόμοιο. Στην αντίληψή μου. Δύσκολα, όχι. Μετά το τρίμηνο. Ούτε με το τρίμηνο. Ξέρω που το πάλι το παιχνίδι, αλλά όχι. Όχι, γενικότερα λέω ρε παιδί μου. Πες ρε παιδί μου, ότι δύο άνθρωποι έχουν ορμές. Ενώ το πρώτο τρίμηνο, το φαγητό είναι περιορισμένο. Οπότε και ο οργανισμός είναι σε καταστολή. Μετά το τρίμηνο που αρχίζουν τα έπαθλα και ανεβαίνουν και τρως λίγο καλύτερα, αρχίζει και το σύστημα και λειτουργεί όλο. Εσύ το πας οργανικά. Το πάει οργανικά και οργανικά, ναι, το λέω λίγο πιο. Το λες λίγο ιατρικά, βιολογικά. Είναι μια εκεί προσέγγιση. Ο Τριαντάφυλλος να έκρινε εξιδίων. Δεν είχε πει ότι θα πάει στο δάσος κάποια στιγμή να αυτοεξυπηρετηθεί. Ναι. Α, ήταν και αυτό το αμήχανο που πήσαμε, ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κοίτα, πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, η διάθεση. Είσαι σε ένα μέρος, έχεις χαλαρώσει, έχεις κάνει τα μπάνια σου, έχεις λιαστεί, όλα αυτά κτλ. Άπλητος. Αυτό. Άπλητος, εντάξει, ας το ξεπεράσουμε. Αυτό το βλέπεις διαφορετικά. Είναι το πάθος της στιγμής, την απλησιά. Αλλά από εκεί και πέρα. Μπορεί να συμβεί αυτό, να το πάρουμε και το άλλο το δεδομένο. Μπορεί να συμβεί, αλλά σίγουρα θα μαθευτεί.
Γιατί όταν λείπουν δύο παίχτες από μια καλύβα, λένε πού είναι αυτή η τόση ώρα. Πάντως και να έχει. Δεν γίνεται χρηστής και την παραγωγή κιόλα. Να σου πω κάτι. Ναι. Και να έχει συμβεί αυτό, δεν είναι ευγενικό. Δικαιωμάτωση, γιατί αφορά μια γυναίκα, λέγεται δημόσια. Δεν είναι ευγενικό να υποθεί. Καθόλου. Δηλαδή, είναι προσωπικά δεδομένα. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα και άσχημα. Δεν θα ήθελα να τα ακούσω. Δηλαδή, θα ήταν μια στιγμή που δεν θα ήθελα να είχε συμβεί. Εγώ ένιωσα δύο φορές άσχημα με τον Τριαντάφυλλο χθες. Η μία ήταν αυτή που εντάξει, έδωσε στεγνά δύο ανθρώπους. Η άλλη γιατί που ήταν προσωπικά. Όχι, η άλλη ήταν. Και εκεί αισθάνθηκα άβολα, Διονυσία. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Εντάξει, καλά, εκεί ναι, ήταν cringe όντως. Αλλά το δεύτερο που ας πούμε, μου την έσπασε εμένα ήταν ότι βγαίνοντας από το Survivor Τριαντάφυλλος, το τραγούδι που φτιάξανε μαζί με τον Ηλία στο παιχνίδι και είπαν ότι θα το φτιάξουν μαζί μετά και θα το κυκλοφορήσουν, το είχε ήδη έτοιμο Τριαντάφυλλος μόνος του. Α, ναι, είχε φτιάξει και το κουπλέ, γιατί είχαν φτιάξει μόνο το ρεφρέν. Μόνος του το έχει κάνει. Μήπως το είχε μόνος του, γιατί ο Ηλίας ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αλλά θα φτιάξει το τραγούδι, το κουπλέ, το είχε, το έγραψε μόνος του, το ηχογράφησε μόνος του και περιμένει τον Ηλία τώρα απλά να βάλει φωνή. Ενώ ήταν δικό και τον δύο το τραγούδι. Είναι, και οι δύο μαζί το γράψανε μέσα στο Survivor. Ναι. Ένα ρεφρέν γράψανε και είπαν να το κυκλοφορήσουν μετά. Βγήκε ο Τριαντάφυλλος από το Survivor, ο Ηλίας ακόμα μέσα, το έχει ηχογραφήσει, το έχει γράψει όλο. Ίσως είναι μπροστά και θέλει να κερδίσει το χρόνο. Παιδιά, ο άνθρωπος. Ας δούμε τι θετικό. Καλή ζωή. Είναι έξυπνος και ξέρει ότι αυτή η δημοσιότητα κρατάει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι θεμητό όμως αυτό. Όχι. Είναι αντιεπαγγελματικό. Είναι αντιεπαγγελματικό. Βέβαια, είδαμε στην αρχή του επεισοδίου ότι ο Τριαντάφυλλος έκανε έκκληση στον κόσμο να ψηφίσει το Σάκη και στο τέλος πήρε τον Ηλία. Που στην ουσία. Αυτό είναι! Είναι στην ουσία το τραγούδι. Δηλαδή, όλο τον κόσμο έπρεπε να ψηφίσει τον Σάκη και μετά του λέει: έλα από εκεί το τραγούδι. Στον Gossip TV που μας μίλησε, μας είπε ότι ο Σάκης του ζήτησε να μετακομίσει κοντά του για να είναι συνέχεια μαζί. Ο Τριαντάφυλλος είναι ο φίλος που θέλουμε όλοι στην παρέα μας. Είναι ο αδερφός που θέλουμε όλοι στο σπίτι μας. Είναι ο γείτονας που θέλουμε όλοι να δανειστούμε ζάχαρη. Να πιούμε καφέ.